Με εντυπωσιακά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε τώρα, κυρίες και κύριοι, πλήρης ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, με το δημόσιο να εισπράττει 1,350 δις από την πώληση του 27% της Τράπεζας Eurobank Α και Πειραιώς. Είναι 100% ιδιωτικές πλέον και η συμμετοχή του δημοσίου περιορίζεται πια μόνο στην Εθνική, η πλήρης αποκρατικοποίηση της οποίας έχει επίσης δρομολογηθεί. 100% ιδιωτική είναι από σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, με Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές να βάζουν στο τραπέζι 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ, 8 φορές παραπάνω από το ζητούμενο, και την τιμή πώλησης να κλείνει στα 4 ευρώ αναμετοχή. Πουλήσαμε σε τιμή μεγαλύτερη από το κλείσιμο της μετοχής της περασμένης Παρασκευής, πριν ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια παγκοσμίως, διότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει έκπτωση υπέρ των αγοραστών. Αντανακλά κυρίως την πορεία της ελληνικής οικονομίας, του τραπεζικού κλάδου, αλλά και της ίδιας της Τράπεζας Πειραιώς. Από τη διάθεση του 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, μπήκαν στα δημόσια ταμεία 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα ταμεία του κράτους, τους τελευταίους μόνο 8 μήνες, από τις εκλογές και μετά, με 10 αποκρατικοποιήσεις που κάναμε, έχουν μπει 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία πάνε για τη μείωση του χρέους. Το τραπεζικό μας σύστημα έχει αλλάξει σελίδα. Από την εποχή της κρίσης και των ανακεφαλαιοποιήσεων, την εποχή που υψηλής ποιότητας επενδυτές εκφράζουν, πως φάνηκε τους τελευταίους μήνες, το ενδιαφέρον τους για όλες τις συστημικές ελληνικές τράπεζες. Είχε προηγηθεί η επιτυχής από επένδυση του δημοσίου και από τις Α, Eurobank και Εθνική Τράπεζα. Τους επόμενους μήνες αναμένεται και η διάθεση του υπόλοιπου 18% της Εθνικής Τράπεζας, που έχει στη διάθεσή του ακόμη το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.